Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν επαγγελματίες φωτογράφης όλη τη χώρα και στα Γιάννενα, ζητώντας να αλλάξει οικία σύμφωνα με την οποία αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο η λήψη των φωτογραφιών αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων να γίνονται μέσα στα αστυνομικά τμήματα από αστυνομικούς ή από εταιρείες εντός του τμήματος της αστυνομίας. Στα Γιάννενα, αντιπροσωπεία του Συλλόγου, με επικεφαλή στον Πρόεδρο, είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, από τον οποίο και ζήτησαν να υπάρξει παρέμβασή του στο αρμόδιο Υπουργείο και να πάρθει πίσω οικία που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα, ζητήσαμε βασικά να μας δει ο κύριος Περιφερειάρχης για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει από τις 17 Φεβρουαρίου, ύστερα από μια δημοσίευση που έγινε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για μια κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την έκδοση των δελτίων ταυτοτήτων, όπου μέσα εκεί υπάρχει ένα άρθρο το οποίο έχει μετατραπεί από το προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση το 2018, όπου αυτό το άρθρο στην ουσία φέρνει σε δυσμενή θέση μεγάλη μερίδα των φωτογράφων της Ελλάδος που αφορά την έκδοση δελτίου ταυτότητας και σύμφωνα με αυτή την υπουργική απόφαση μπορεί να συμπαρασύρει και τις φωτογραφίες διπλωμάτων, διαβατηρίων και οποιοδήποτε έκδοση φωτογραφιών που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους φωτογράφους που αφορά δημόσια έγγραφα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο μας, γιατί όπως γνωρίζετε μεγάλη μερίδα φωτογραφίων και φωτογράφων στην Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εισόδημα από αυτή την έκδοση των ταυτοτήτων και φωτογραφιών. Με αυτή την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρη το τι γράφει, όμως αφήνει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο στο να λαμβάνονται αυτές οι φωτογραφίες από τα αστυνομικά τμήματα και στην ουσία καταργεί το ρόλο του φωτογράφου στην έκδοση αυτών των φωτογραφιών. Αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, θα του μιλήσουμε μάλλον σε λίγο να μεταφέρει τον προβληματισμό μας από όλο το σύνολο των φωτογράφων της Ελλάδος με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ταυτόχρονα σήμερα γίνεται κινητοποίηση και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, όπου οι Θεσσαλονικείς έχουν αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει να γίνει το ίδιο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στην Αθήνα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.